Εκτοξεύτηκαν οι ηλεκτρονικές αγορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αφού οι επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα ήταν αδύνατες. Αυτή η νέα καταναλωτική συνήθεια όμως φαίνεται να μην υποχώρησε μαζί με τα μέτρα, αλλά να εδραιώθηκε στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Πλέον, παραπάνω από τους μισούς χρήστες του ίντερνετ είναι και online καταναλωτές. Με την έλλειψη μετακίνησης, την ταχύτητα και τις μερικές φορές χαμηλότερες τιμές, να είναι μόνο μερικά από τα κίνητρα για τα διαδικτυακά ψώνια. Ποσοστό περίπου των αγορών σας το κάνετε μέσω ίντερνετ? Περισσότερο ρουχισμό, παπούτσια, τέτοια. Ρούχα, εντάξει, σε παπούτσια περνώ. Είναι ωραία, ναι, είναι και εύκολο. Ξαπλώνεις, φραγγέρνεις, το εύκολο. Πολλές φορές, ναι. Τι ποσοστό περίπου των αγορών σας? Γύρω στο 70-80%. Όλο και περισσότερες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, μία μερίδα καταναλωτών διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά τις διαδικτυακές συναλλαγές και επιλέγει τις αγορές με φυσική παρουσία στα καταστήματα. Προτιμώ να τα παίρνω τα πράγματα και να τα βλέπω διαζώσεις παρά διαδικτύο. Όλη τη χρονιά να παραγγείλω περίπου 2-3 φορές από το ίντερνετ, όχι παραπάνω σίγουρα. Προτιμώ καλύτερα την επίσκεψη στα μαγαζιά, είναι πιο άμεση. Το βλέπω και σαν διασκέδαση, είναι και κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Προέκυψε στον κορονοϊό πιο πολύ, αλλά τώρα είναι ωραίο να βγαίνεις έξω, είναι, να μην είναι μόνο η αγορά. Τα πράγματα από κοντά και όχι τόσο από το διαδίκτυο, απλώς όταν δεν έχω χρόνο και δεν προλαβαίνω, κάνω αγορές και από το διαδίκτυο. Στην Ελλάδα, πλέον 7 στους 10 χρήστες του διαδικτύου χαρακτηρίζονται online καταναλωτές. Τα σημαντικά αυτά ποσοστά απέχουν αρκετά από τα αντίστοιχα των όριμων ψηφιακών αγορών της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου 9 στους 10 χρήστες πραγματοποιούν τις αγορές τους ψηφιακά.